Μετά από 5 συνεχή χρόνια διοργάνωσης, νιώθω μεγάλη χαρά να σας καλωσορίζω και φέτος στην έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Άνδρου. Αυτού του θεσμού που κάθε καλοκαίρι ανεβάζει όλο και ψηλότερα τον πήχη του πολιτισμού στο νησί μας. Όλα ξεκινούν από την αρχή και η αρχή είναι εδώ. Είναι το Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου. Αυτό το υπερσύγχρονο θέατρο, το κόσμημα της Άνδρου, το Διαμάντι, προσφορά του Ανδριώτη Ευεργέτη Αλκιβιάδη Τάτου. Ο οποίος απέδειξε εμπράκτως την αγάπη του για τον τόπο μας και για τον πολιτισμό. Το φεστιβάλ είναι εδώ για 5η συνεχόμενη χρονιά, με ένα πρόγραμμα πλούσιο και ποιοτικό, που φέρει την υπογραφή του σπουδαίου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του, του Παντελή του Βούλγαρη. Από σήμερα, 31 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου, θα φιλοξενήσει σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου, αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες και ενδιαφέροντα χορευτικά σχήματα. Όπως κάθε χρόνο, θα προσφέρει βήμα σε σημαντικούς καλλιτέχνες και θα δώσει χαρά σε χιλιάδες θεατές που αγαπούν αυτές τις εκδηλώσεις πολιτισμού. Το φεστιβάλ γεννήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο, το καλοκαίρι του 2015, και έφτασε να καθιερωθεί στη συνείδηση των Ανδριωτών. Γεγονός που μας γεμίζει περηφάνεια, χαρά, αλλά και ευθύνη. Επίσης, αισθανόμαστε υπερήφανοι, γιατί η Άνδρος τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο πολιτιστικό και έχει καταφέρει να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους επισκεπτών, αυξάνοντας έτσι την αναγνωρισιμότητα και την επισκεψιμότητά της. Το φεστιβάλ αποτελεί πλέον ένα θεσμό, απόλυτα συνυφασμένο με τον τόπο μας σαν αναπόσπαστο κομμάτι του. Με την πάροδο του χρόνου, αισθανθήκαμε ότι διαθέτει τη δυναμική αυτής της κοινής προσπάθειας και της αλληλεγγύης. Εκτός από πολιτιστικό, το φεστιβάλ επιτελεί και κοινωνικό έργο. Εμπνέει, προβληματίζει, ευαισθητοποιεί, εκπαιδεύει, αφυπνίζει. Είναι μια συναρπαστική διαδρομή, μια μοναδική εμπειρία, γεμάτη στιγμές συγκίνησης, χαράς, αλλά και αισιοδοξίας. Ένα παράθυρο πολιτισμού που μας προσφέρει μεγάλη προοπτική για το αύριο. Ο Δήμος Άνδρου υποστηρίζει από την πρώτη μέρα και θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτό τον υπέροχο θεσμό του Φεστιβάλ Άνδρου, αλλά και όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία για τον πολιτισμό. Ο Δήμος μας παραμένει εγγυητής στη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στέκεται δίπλα αρρωγός κάθε δράσης και εγχειρήματος που προάγει τον πολιτισμό και τις τέχνες. Ο πολιτισμός είναι έμπνευση, είναι διδαχή, κατάκτηση και πηγή δύναμης για να προχωράμε μπροστά. Ο πολιτισμός είναι τρόπος ζωής. Η απήχηση του Φεστιβάλ Άνδρου αποτελεί και για τη Δημοτική Αρχή μια σημαντική επιβράβευση. Η δημιουργία πολιτιστικής κίνησης στο νησί μας και τον χειμώνα έχει πλέον δρομολογηθεί, αν όχι επιτευχθεί σε ένα βαθμό. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια αυτά τα χρόνια και έχουν ξεπεραστεί όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις που είχαν μπει εμπόδια για την κατασκευή ενός πολύ μεγάλου έργου για το νησί μας, αυτό του κλειστού θεάτρου Άνδρου που θα γίνει εδώ λίγο πιο πάνω, στον ίδιο χώρο. Δίπλα λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο, όπου η μελέτη και η περισσότερη δουλειά είναι πάλι του ευεργέτη μας κυρίου Αλκιβιάδη Τάτου. Μένει η χρηματοδότηση αυτού του έργου, που ελπίζουμε να έρθει σύντομα είτε από την περιφέρεια είτε από άλλο χρηματοδοτικό φορέα. Το Φεστιβάλ Άνδρου δημιουργήθηκε με εφαλτήριο την αγάπη και την τέχνη, κυρίως την αγάπη για την Άνδρο, και αυτός ο κύκλος αγάπης έχει καθιερωθεί και δεν μπορεί πλέον να σπάσει. Με δεδομένο ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δίνει τη σκυτάλη στην επόμενη, θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσοι εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να κρατάμε ψηλά το επίπεδο του πολιτισμού στο νησί μας. Τον Ευεργέτη κύριο Αλκιβιάδη Τάτο,
την κυρία Κονδυλάτου, τον κύριο Λούκο, τον εξαίρετο σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή μας, τον Παντελή τον Βούλγαρη. Την ακούραστη Αναστασία Καβαλάρη. Τον ΣΕΔΑ, το Σύλλογο Εθελοντών, κάνει πάρα πολύ δουλειά και κάθε χρόνο προσφέρει τα μέγιστα. Τους συνεργάτες μου στο Δήμο, την Αθηνά του Κατσομύρου, πρόεδρο του νομικού προσώπου πολιτισμού και αθλητισμού, που συνεχώς φροντίζει για ό,τι άπτεται του πολιτισμού και όχι μόνο, και έχει προσφέρει πολλά αυτά τα δύσκολα, συναρπαστικά και πολύ δημιουργικά χρόνια. Να ευχαριστήσω και όλους όσοι προσέφεραν και προσφέρουν στο νησί μας για να κρατάμε ψηλά την Άνδρο μας. Συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι το 5ο Φεστιβάλ Άνδρου να έχει την ίδια επιτυχία με τα προηγούμενα και ακόμα περισσότερη. Καλή διασκέδαση. Το 2015 όταν ξεκινήσαμε, με μεγάλη συγκίνηση, αν και κάθε χρόνο έχουμε την ίδια συγκίνηση όταν ξεκινάμε, αλλά ειδικά εκείνη τη χρονιά, δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα το αντιμετωπίσει ο κόσμος. Ένα εγχείρημα που πιθανόν για πολλούς αποτελούσε πολυτέλεια και θυμάμαι σαν σήμερα εκείνη την ημέρα που γινόντουσαν τα εγγένεια, είχα πει ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Ο πολιτισμός μπορεί να μας κάνει να ξεπεράσουμε ακόμα και την κρίση. Ο πολιτισμός σε ταξιδεύει, διδάσκει, σε πηγαίνει πιο μακριά, εκεί που πρέπει να πηγαίνουμε όλοι. Να μην σκεφτόμαστε μόνο το χρήμα και το τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή όχι με την κρίση και με το χρήμα. Έτσι λοιπόν το αγκαλιάσαμε όλοι και εσείς και εμείς, το αγαπήσαμε όλοι. 5 χρόνια είμαστε όλοι αγαπημένοι, όλοι φροντίζουμε πραγματικά και βγήκε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πιστεύω όλους να ικανοποίησε. Και όχι μόνο τους Ανδριώτες, έχει ακουστεί και εκτός από τα σύνορα της Άνδρου το φεστιβάλ μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το Δήμαρχο πρώτα απ' όλα που μου ανέθεσε να ασχοληθώ με αυτό το τομέα του πολιτισμού. Ήταν ένα κομμάτι του Δήμου, πιστεύω το ωραιότερο για ένα δημοτικό σύμβουλο να ασχολείσαι με τον πολιτισμό. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι δεν μπορούσα να κάνω εχθρούς. Είχα μόνο φίλους, απέκτησα καινούριους φίλους, όπως και τον κύριο Βούλγαρη, κυρία Καριστιάνη, τον κύριο Τάτο, καλλιτέχνες που δεν θα μπορούσε να μου δοθεί ευκαιρία να τους γνωρίσω. Έκανα λοιπόν φίλους που θα μου μείνουν αξέχαστοι. Φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά που θα ασχοληθώ με τον πολιτισμό. Πιστεύω ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος βέβαια και ο θεσμός θα συνεχιστεί εξίσου καλά. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Τώρα θα μας μιλήσει ο κύριος Βουλιάρης. Αυτή η εικόνα είναι αυτό που λέμε δεν παίζεται. Δηλαδή τι είναι το θέατρο? Είναι αυτό που βλέπω που ψάχνει να βρει απαντήσεις. Απαντήσεις οι οποίες κρατάνε εδώ και αιώνες και που όλους αυτούς τους αιώνες θεατές σαν και εσάς αγκαλιάζονται, συγκεντρώνονται, συγκινούνται, παίρνουν μαθήματα, διδαχές, συγκρούονται, ερωτεύονται. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά τα 5 χρόνια. Εδώ και 5 χρόνια αρκετούς από εσάς σας ξέρω, γιατί έρχομαι πολύ νωρίς στο θέατρο. Διατηρήστε ακόμα καλά. Εσείς. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τη Δήμητρα, τη Ρούλα, την Αναστασία, καιρός να δώσουμε τώρα το χώρο στους καλλιτέχνες, τους ντόπιους, τους ανθρώπους που ζουν στην Άνδρο
και για μήνες κάνουν πρόβες, για μήνες παίρνουν μέρος στη φιλαρμονική, στη χορωδία. Είναι αυτός ο πολιτισμός που χωρίς αυτόν δεν μπορεί να στηθεί τίποτα άλλο. Να είστε καλά και του χρόνου εδώ πάλι.